Ποια διάρκεια όλο αυτού του πράγματος συμβαίνει εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν. Νομίζω ότι οι αιτίες είναι πολύ πιο βαθιές, οι αιτίες είναι πραγματικά κοινωνικές, γιατί αυτό το πράγμα είναι αληθινό και αυτό το πράγμα εκφράζει με μεγάλο βαθμό το δίκαιο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μάχονται για μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί και πλήττει όλους μας. Με βάση αυτή τη λογική θεωρώ ότι επειδή πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες που δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα, ακριβώς με βάση αυτό πρέπει να κινηθούν και όλες οι αξίες οι οποίες πρεσβεύουμε, οι αξίες κοινωνικής δικαιοσύνης, της ουσιαστικής αλληλεγγύης και της άμεσης δημοκρατίας. Αυτό σε επίπεδο λειτουργία σημαίνει ότι όταν μιλάμε για ουσιαστική δημοκρατία, αυτά που θα αποφασίσουμε εδώ πέρα συλλογικά εμείς οι ίδιοι πρέπει να εκφράζονται με έναν τρόπο και πάνω, με την έννοια ότι προφανώς όποιος θέλει μπορεί πάνω να πει ελεύθερη άποψή του και να την εκφράσει, αλλά προφανώς αυτό που θα πει εδώ πέρα η συνέλεξη, αυτό που θα πει εδώ πέρα η άμεση δημοκρατία, ο τρόπος λήψης αποφάσεων εδώ πέρα πρέπει να εκφραστεί πάνω. Και προφανώς είναι δεδομένο ότι αυτό το πράγμα που έχει μείνει στο Σύνταγμα, που κεντρικοποιείται στο Σύνταγμα, πρέπει να διαχέεται και στην υπόλοιπη κοινωνία. Γιατί εμένα δεν μου αρκούν οι δεκάδες χιλιάδες που είναι εδώ πέρα τόσες μέρες, μου αρκούν εκατοντάδες χιλιάδες ή και ακόμα περισσότερο. Αυτό σημαίνει περισσότερες εξέστρεφες δράσεις. Αυτό σημαίνει η λειτουργία του χώρου έτσι ώστε να λειτουργούν θεματικές επιτροπές, ώστε αυτό το πράγμα να εξειδικευτεί σε κάθε κοινωνικού χώρου. Αυτό το πράγμα σημαίνει μοιράσματα παντού, σημαίνει μοιράσματα σε όλα τα προάστια και όχι μόνο σε χώρους του κέντρου. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι οφείλουμε όχι απλά να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα, αλλά να γεωθούμε σε κάθε κοινωνικό χώρο και να καλέσουμε όποιο κόσμο μπορούμε εδώ πέρα, ο οποίος πλήττει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Και εμείς. Το νούμερο 13. Γεια σας. Μιλάω πρώτη φορά, τις πρώτες μέρες, μάλλον από όλη μας λόγω αμηχανίας. Τις τελευταίες νομίζω περισσότερο γιατί έβρισκα κοινά σημεία και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρώτο συμπέρασμα πάρα πολύ θετικό για αυτή τη συνέλευση. Έβρισκα κοινά σημεία με πάρα πολλά από αυτά που ακουγόταν. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ο καθένας μας έφερε το άτομό του ή τους φίλους του και την παρέα του για να έρθουν την πρώτη μέρα έτσι λίγο ας πούμε να δούνε τι γίνεται, μάλλον πλέον αυτό φαίνεται ότι οργανώνεται, φαίνεται ότι παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι η πλατεία Συντάγματος δεν θα είναι για λίγες μέρες, αλλά θα είναι για πάρα πολλές ακόμη. Και μάλλον το ζήτημα είναι ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς αυτές τις μέρες, όχι απλά θα μαζικοποιηθούμε, αλλά πώς αυτές τις μέρες θα γεμίσει αυτό που λένε όλοι και επιτέλους να πάρθει και σαν απόφαση, νομίζω, και αυτός είναι ο λόγος που μίλησα. Αυτές τις μέρες λοιπόν τις επόμενες, η κάθε πλατεία, η κάθε γειτονιά, ο κάθε εργασιακός χώρος, το κάθε σχολείο, το κάθε να γεμίσει από το ότι μαζευόμαστε εδώ, μαζευόμαστε συγκεκριμένες μέρες, η πρώτη θα είναι την επόμενη Κυριακή ο πρώτος στόχος και η επόμενη θα είναι στις 15. Το δεύτερο συμπέρασμα νομίζω είναι ότι ακόμη όμως, κι αν δεν μας αρκεί το ότι είμαστε αυτοί σήμερα και χθες και προχθές εδώ, εμένα μου αρκεί το ότι είναι τόσοι χιλιάδες και μου αρκεί γιατί πρέπει να ξέρουμε το πώς κάποιος δεν μπορεί όταν δουλεύει 9 με 9 ας πούμε το βράδυ, όταν δεν έχει χρόνο γιατί έχει οικογένεια, γιατί έχει ας πούμε να διαβάσει για να περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, μου αρκεί το ότι δεν έρχεται αλλά ξέρει και το υπερασπίζει αυτό το πράγμα και έχει πάρει τα σωματικά χαρακτηριστικά. Πρέπει λοιπόν αυτή η συνέλευση σήμερα να λήξει ότι θα βγει παντού στις γειτονιές και ότι θα βάλει πολιτικά αιτήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να επιθυμίσω ότι υπάρχει θέμα στη συζήτηση και δεν λέμε διάφορα γενικότερα. Και επίσης μια ανακοίνωση από το σήμερα στο γράφο. Άρα πάλι πολύ ωραίο αυτό το οποίο γίνεται εδώ, γιατί νομίζω ότι στην ουσία όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε ένα άγχος να βγάλουμε προς τα έξω είναι αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοοργανωνόμαστε, ότι παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, ότι είμαστε εκείνοι οι οποίοι προσπαθούμε να βρούμε λύση στη ζωή μας αντί να το κάνουν αυτό οι επαγγελματίες πολιτικοί, είναι στην ουσία η πεμπτουσία όσων γίνονται εδώ πέρα και με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επόμενο διάστημα να μην ψάχνουμε το υπερέτοιμα το οποίο θα δώσει τη λύση στη ζωή μας, αλλά νομίζω το αίτημα το οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι και όλες είναι αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα, να συνεχιστεί να γίνεται παντού, να γίνεται σε κάθε πλατεία, να γίνεται σε κάθε συνοικία, να γίνεται σε κάθε γειτονιά, να γίνεται στις σχολές, στις χώρες εργασίας, να γίνεται παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι που τους καταπιέζουν, που τους εκμεταλλεύονται, να μπορούν να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι αυτή εδώ η συνέλευση και οι θεματικές συνελεύσεις, οι οποίες έχουν αποφασιστεί από το προηγούμενο διάστημα, μπορούν να πάρουν αποφάσεις ώστε να γίνονται εδώ πέρα δράσεις αυτοοργάνωσης,
να αποφασίσουμε για παράδειγμα ότι θα γίνονται εδώ πέρα συσίτια, να αποφασίσουμε για παράδειγμα, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι μπορεί να γίνονται πολιτικά δρόμενα, ότι θα γίνονται προβολές ταινιών, ότι θα γίνονται συναυλίες από ερασιτεχνικά συγκροτήματα. Να φροντίσουμε να ζωντανέψουμε τη ζωή μας, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό στην ουσία είναι το νόημα του αγώνα που δίνουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει το στοιχείο της αυτοοργάνωσης, της συμμετοχής, το οποίο δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αυτό το στοιχείο είναι η μόνη διέξοδος για όσα βιώνουμε. Ας μην ψάξουμε τα υπερετήματα, ας μην ψάξουμε το μεγάλο, να κοιτάξουμε τα απλά, γιατί αυτά μπορεί να είναι και η λύση. Γεια σας, ναι.